κυρίες και κύριοι, στον κύριο Τσαγκάρη, τον εφόρο φορολογίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσαγκάρη. Καλημέρα, κυρία Αγαπητού. Λοιπόν, για πείτε μας, δώστε μας κι εσείς κάποιες απαντήσεις που θέλουμε, σας παρακαλώ, σε ό,τι αφορά το 5 αντί το 19%. Τι εφαρμόζουμε, τι εφαρμόζαμε και αν ήμασταν σωστοί. Τώρα, το κατά πόσον είμαστε ορθοί ή λάθος, δεν υπάρχει κανένα στην Κύπρο που μπορεί να το αποφασίσει. Ο μόνος φορέας που μπορεί να αποφασίσει αν είμαστε σωστοί ή λάθος, όχι αν είμαστε σωστοί ή λάθος, αν συμφωνεί ή διαφωνεί μαζί μας, είναι οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αν διαφωνούμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχει το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι το τελευταίο σώμα το οποίο αποφασίζει ποιος είναι ορθός στην εφαρμογή της νομοθεσίας ΦΠΑ και ποιος είναι λαθασμένος. Ναι. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι το οποίο συζητείται ευρέως τελευταίως, όντως η Ευρωπαϊκή. Μετά το ερώτημα του κυρίου Μαυρίδη, ο οποίος και ο Μαυρίδης η ερώτηση που έθεσε ήταν πλήρως παραπλανητική, αν την έχετε διαβάσει, δεν έχει καμία σχέση με το τι έπρεπε να είχε ρωτήσει. Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ναι, όντως ήρθαν και μας ρώτησαν πώς εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής της συγκεκριμένης παραγράφου 10α της οδηγίας, πώς εφαρμόζεται στην νομοθεσία μας. Και τους απαντήσαμε. Και πήραμε και απάντηση ότι η Κύπρος είναι πλήρως συμμορφωμένη με το συγκεκριμένο άρθρο της οδηγίας. Τώρα, αν θα επανέλθουν στο μέλλον, άλλη υπόθεση. Αλλά αυτή τη στιγμή που σας μιλούμε, εγώ προσωπικά τους απάντησα, εγώ πήρα την απάντηση. Σας το λέω. Άρα, τώρα αυτά όλα που λένε η Κύπρος εφάρμοζε, λέει, λαθασμένα ή πρώτα απ' όλα το τμήμα εφάρμοζε ακριβώς την νομοθεσία όπως είναι γραμμένη. Το αν έχει μόνιμη η κύριο χώρων διαμονής σου σε μια χώρα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να μένεις εκεί. Αν εσύ έχεις σπίτι στην Αγγλία, το οποίο όποτε πας στην Αγγλία το χρησιμοποιάς, ή στην Ελλάδα, ως τον κύριο μόνιμο και μόνιμο χώρο διαμονής σου, δεν σου λέει κανένας θα μείνεις 50 μέρες ή 180 μέρες και είσαι φορολογικός κάτοικος ή δεν είσαι. Δεν υπάρχει πουθενά έτσι προϋπόθεση στην νομοθεσία. Και εσύ σήμερα το πρωί, κύριε αγαπητού, αν αποφασίσεις ότι θέλεις να μετακομίσεις στο παραλίμνη, ναι, Λεμεσόν, και πάει στη γραφεία μας και πάρει αίτηση και του πει: κύριε, ορίστε την αίτηση μου. Θέλω να θα αγοράσω ένα σπίτι και θέλω να πληρώσω μόνο 5% γιατί θα είναι κύρια μου κατοικία. Το τι θα κάνει ο λειτουργός είναι πολύ απλό. Θα σε ρωτήσει μερικές ερωτήσεις, ναι, γιατί μετακομίζεις, ναι, και δεν έχει και πολλή εξουσία για να σου πει: όχι, κυρία αγαπητού, δεν θα σου το πω. Κύριε Τσαγκάρη, θέλω να ρωτήσω κάτι. Αυτό το 5% είναι για τη μόνιμη κατοικία ή για την πρώτη κατοικία? Για τη μόνιμη. Άρα μόνιμη. Δεν είναι η πρώτη κατοικία που όχι. Είναι το 5%. Μπορεί να έχει 5 κατοικίες, το λέω. Και αποφασίζει να πάει στο παραλίμνη, λέω, να ζήσει, ναι, γιατί θέλει να είσαι κοντά στη θάλασσα. Ναι. Εμείς το μόνο που θα ελέγξουμε, ναι, είναι μετά που θα αποπερατωθεί η οικία, το διαμέρισμα ή οτιδήποτε, θα ελέγξουμε κατά πόσο θα αποτελεί τη μόνιμη σου κατοικία. Δηλαδή, αν μένει περισσότερο στην Λευκοσία και πηγαίνει μόνο τα καλοκαίρια, δεν θα σου το επιτρέψουν. Είναι πολύ απλό το θέμα. Δεν θα μου το επιτρέψετε, εννοείται, θα μου ζητήσετε πίσω το 14% που δεν πλήρωσα. Βεβαίως, θα σου το ζητήσουμε πίσω, δε. Μάλιστα. Κύριε Τσαγκάρη, έγιναν αυτοί οι έλεγχοι και σε ανθρώπους οι οποίοι πήραν το κυπριακό διαβατήριο, ενώ κάνατε ελέγχους για να διαπιστώσουμε αν όντως ισχύει, ναι, αυτό σε κάποιες περιπτώσεις? Μάλιστα, τους περισσότερους πρώτα απ' όλα, ναι, ναι, από αυτούς δεν τους συμφέρει να πληρώνουν 5%. Δεν τους συμφέρει. Γιατί είναι πολύ απλό. Την ώρα που πληρώνουν 19% μετά έχει αρκετούς. Μετά από παροτρύνσεις των δικηγόρων και των λογιστών τους, έρχονται πληρώνουν 19% και τι τους λέει. Θα πάμε να κάνουμε μια εγγραφή στο τμήμα φορολογίας ότι το σπίτι θα χρησιμοποιείται για να ασκήσεις επιχείρηση, δηλαδή θα τον οικιάσεις. Πληρώνουν το 19%, μισό εκατομμύριο πληρώνουν φόρο, έρχονται και το ζητούν πίσω από εμάς, γιατί δίθεν θα ενοικιαστεί στο Airbnb. Άρα το κράτος χάνει. Το κράτος δεν έχει κερδώσει τίποτε σε αυτή την περίπτωση. Όλο αυτό που περιγράψατε είναι παράνομο. Παράτυπο. Για τι για είναι? Μας, για μας, ναι, το τμήμα είναι παράνομο. Εμείς δεν δεχόμαστε. Εμείς λέμε, κύριε, από τη στιγμή που έχει υπάρχει μια προϋπόθεση να έχει κύριο και μόνιμο χώρο στην Κυπριακή Δημοκρατία, λέμε ότι θα πληρώσεις 5% πάνω στα 200 πρώτα τετραγωνικά μέτρα δομήσιμου εμφαντού και τα υπόλοιπα 19% και δεν θα μπορεί να αναχτίσει ούτε ένα στέντα από το φόρο.
Μάλιστα. Αν θέλει η Βουλή επί σοφία τη να αλλάξει το 5% και να έρθει να πει, κύριε, θα βάλω και ένα ποσό, και ένα ποσό, ξέρω εγώ, μισό εκατομμύριο η τιμή του σπιτιού ή ξέρω εγώ, 200-300, δηλαδή άλλη υπόθεση. Αλλά όπως είναι η νομοθεσία σήμερα, δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτό προνοεί. Αυτό προσπαθώ να το εξηγήσω. Αν παραβιάζομαι την οδηγία γιατί είναι για κοινωνικού σκοπού και. Αυτά εντάξει είναι άλλη υπόθεση. Είναι η ευρωπαϊκή οδηγία αυτή, δεν είναι. Ότι για επενδυτικούς σκοπούς είναι το 19% και για κοινωνικούς σκοπούς είναι τώρα, το 5%. Αυτό ισχύει. Ισχύει. Όταν αγοράζεις κατοικία η οποία τέλος πάντων είναι, παρέχει τη δυνατότητα η ευρωπαϊκή οδηγία να εφαρμόσεις μειωμένο συντελεστή όταν γίνεται αγορά και κατασκευή σπιτιού μέσα στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής. Εμείς τι τους έχουμε εξηγήσει. Εμείς δεν θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή αγοράζεται για επενδυτικού σκοπού. Και το σπίτι που έχεις εσύ, το σπίτι που έχω εγώ, επένδυση είναι. Τι είναι, δεν είναι επένδυση. Ναι, δεν ξέρω. Ναι, επένδυση είναι οτιδήποτε τα ακίνητα και τέλος πάντων, αλλά είναι και κατοικία όμως, η κατοικία μου στην χώρα μου, στην πατρίδα. Είναι επένδυση. Εμείς όταν ερμηνεύουμε την επένδυση, δεν μας ενδιαφέρει πώς την βαφτίζει το Υπουργείο Εσωτερικών ή η Προεδρία του Κράτους. Επένδυση για μας, για σκοπούς, φυσικά, έχει άλλη εννοία. Επένδυση για μας, διακίνηται με κάποιος ο οποίος αγοράζει για να το πουλήσει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Ναι. Αγοράζει ή χτίζει για να το εκμεταλλευτεί μέσα στα πλαίσια της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, δηλαδή να το ενοικιάζει και να αντλείς έσοδα από ενοίκια. Αυτά είναι επένδυση για μας. Όποιος αγοράσει ένα σπίτι, είναι μεν. Μπορεί να βαφτιστεί επένδυση, αλλά όχι για τους δικούς μας τους σκοπούς. Γι' αυτό υπάρχει η μεγάλη παρεξήγηση. Είναι κάπως πολύπλοκα θέμα το αφήνω να πω. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μέχρι στιγμής δεν πήγε καμιά υπόθεση τι σημαίνει κοινωνική πολιτική. Πήγε μόνο μία φορά η Αγγλία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε απλώς η ερμηνεία που έδωσαν στην κοινωνική πολιτική είναι να εφαρμόσει το κράτος μειωμένο συντελεστή παρέχοντας τη δυνατότητα σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού να αποκτήσει μόνιμη κατοικία. Μάλιστα. Αυτή είναι η έννοια που έδωσα. Κύριε Τσανγκάρη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.